Γεια σας φίλες και φίλοι. Παρακολουθείτε το κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος. Σε λίγο θα δούμε και τα εξής. Πολιτικά και επικοινωνιακά παιχνίδια χωρίς προηγούμενο εις βάρος συγγενών των θυμάτων. Ποια παγίδα μπορεί να κρύβουν οι αποζημιώσεις? Τι ζήτησε ο εισαγγελέας Ντογιάκος από τον ΟΣΕ? Τους έκανε με τα κρεμμυδάκια. Ξέσπασε ο πατέρας του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη για τα δημοσιεύματα ότι ο γιος του ήταν προσωπικός φίλος του Μητσοτάκη. Μήπως γι' αυτό πήγε ο Πρωθυπουργός στην κηδεία του? Απάντηση πορτοσάλτε στα πανόδια μαρτυρίας στα γήπεδα. Η φράση που τα είπε όλα. Παγκόσμια ανησυχία μετά το κανόνι της τράπεζας Silicon Valley Bank. Ντόμινο κατάρρευσης και άλλων τραπεζών. Στρώνεται το χαλί για ψηφιακό νόμισμα. Νέες αυξήσεις φωτιά σε βασικά τρόφιμα. Στο τέλος θα μπούμε και μέσα με το Market Pass που συνεχώς εξαϊλώνεται. Αυτά και όχι μόνο, ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Τους φακέλους όλων των σιδηροδρομικών δυστυχημάτων της τελευταίας 15ετίας ζήτησε από τη νέα διοίκηση του ΟΣΕ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Στην έγγραφη εισαγγελική παραγγελία, ο ΟΣΕ υποχρεούται να ενημερώσει για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που έγιναν τα τελευταία 15 χρόνια και με πόσα θύματα, σε ποια σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου συνέβησαν και τι έγινε με την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για τους υπαίτιους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποστολή των στοιχείων αυτών ζητήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε ορθός καταλογισμός ευθυνών και ως ποιου σημείου είχαν προχωρήσει οι έρευνες, καθώς και αν χρειάζεται οι σχετικές δικογραφίες να επαναξιολογηθούν. Μία άλλη ανάγνωση όμως αυτής της κίνησης είναι που προκαλεί ερωτηματικά. Για ποιο λόγο να γίνουν τώρα έρευνες σε βάθος 15ετίας, ενώ προτεύει να ερευνηθούν όλοι οι ένοχοι και να τιμωρηθούν για αυτό που συνέβη στα Τέμπη? Η δικαιοσύνη μπορεί να έχει τους λόγους της. Ωστόσο, από επικοινωνιακής άποψης, το να ερευνά κανείς πηγαίνοντας αντίστροφα πίσω στο χρόνο αναδεικνύει πρωτίστως τις παλαιότερες ευθύνες άλλων κυβερνήσεων, αλλά και αυτομάτως μειώνει τις ευθύνες της τωρινής. Την ίδια στιγμή, τα πολιτικά και επικοινωνιακά παιχνίδια εις βάρος συγγενών των θυμάτων έρχονται στο φως με το χειρότερο τρόπο. Είπαμε στο προηγούμενο βίντεο με ποιον τρόπο τα μέσα της λίστας Πέτσα χρησιμοποίησαν την θλίψη των συγγενών για να προβάλλουν τα οικονομικά μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση ως στήριξη. Μετά τα οικονομικά μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν για τις οικογένειες των θυμάτων, τα γνωστά μέσα ενημέρωσης θεώρησαν σωστό για να τα διαφημίσουν να βγάζουν συγγενείς που μέσα στη θλίψη τους οι άνθρωποι δηλώνουν ότι τίποτα δεν θα φέρει τον δικό τους άνθρωπο πίσω, αλλά τα μέτρα θα τα αξιοποιήσουμε και πως αυτές τις εποχές οποιαδήποτε βοήθεια είναι σημαντική. Δύο τέτοια παραδείγματα είναι οι περιπτώσεις της ελπίδας και της ηφηγένειας που χάθηκαν στα Τέμπη. Αυτό που σας περιγράφω βεβαίως έγινε και από τηλεοπτικά κανάλια. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν ασκώ κριτική στους ανθρώπους που λένε ότι αυτά τα οικονομικά μέτρα θα βοηθήσουν. Δεν μπορώ όμως να διανοηθώ ποιανού ιδέα ήταν ότι έπρεπε να βγάζουν συγγενείς μέσα στο πένθος τους για να το πούν, έτσι ώστε να προβληθούν τα μέτρα της κυβέρνησης. Υπάρχουν όντως ανάμεσα στα μέτρα αυτά και κάποια σημαντικά μέτρα που θα βοηθήσουν. Έχουμε δύσκολες εποχές. Όμως από εκεί και πέρα υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι. Εκτός και αν μόνο εγώ το βλέπω έτσι και είμαι πάλι ο υπερβολικός, αν βλέπω μόνο εγώ δηλαδή ότι γίνεται εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου. Μετά από αυτή τη διαπίστωση ακολούθησε ένας μήλος με δικαιολογίες αλλά ταυτόχρονα και επιθέσεις στο διαδίκτυο εις βάρος των συγγενών που δήλωσαν οι άνθρωποι μέσα αυτή τη δύσκολη κατάσταση ότι τα χρήματα θα τα πάρουν και ότι θα βοηθήσουν. Για όλο αυτό το κλίμα όμως που έχει διαμορφωθεί, η μόνη υπεύθυνη είναι οι εγκέφαλοι που μπροστά στην πρεμούρα να αναδείξουν τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης έπαιξαν με τον πόνο των συγγενών. Και πριν συνεχίσουμε να υπενθυμίσω σε ορισμένους ενδιαφερόμενους ότι εγώ λέω την άποψή μου με ονοματεπώνυμο. Αν κάποιος συνάδελφος θέλει να πει κάτι για τον τρόπο που βλέπω εγώ τα πράγματα, την άποψη που σας περιέγραψα πριν, να μην μιλάει με αοριστολογίες κουνώντας το κεφάλι του πάνω κάτω. Ως αποτέλεσμα λοιπόν αυτού του απάνθρωπου επικοινωνιακού παιχνιδιού, γιατί περί αυτού πρόκειται,
Υπάρχουν συγγενείς που δέχτηκαν μαζικές επιθέσεις στο διαδίκτυο επειδή εμφανίστηκαν στις κάμερες λέγοντας ότι τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης χρειάζονται και θα τα αξιοποιήσουν. Η μόνη υπεύθυνη για αυτό το μαύρο χάλι που επιφέρει περισσότερο πόνο στους συγγενείς είναι ξεκάθαρα αυτοί που δεν τους προστάτεψαν όταν έκαναν δηλώσεις και φρόντισαν μόνο να αναδείξουν το κομμάτι που ήθελε η κυβέρνηση να αναδειχτεί. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι. Και αντί οι συγκεκριμένοι να ζητήσουν μία συγγνώμη, έχουν και το θράσος να ζητάνε και τον λόγο σε όσους κάνουν κριτική. Από την άλλη, υπάρχουν και αυτοί που οργανωμένα επιτίθενται σε συγγενείς, έτσι ώστε να αποκομίσουν αντιπολιτευτικά πολιτικά ωφέλη από την άλλη μεριά. Ένα πράγμα απαράδεκτο που δεν το χωράει ο ανθρώπινος νου στην κυριολεξία και από κάθε άποψη. Να γίνεται εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου ενώ ακόμα δεν έχουν περάσει ούτε 40 μέρες. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε ως εδώ όμως. Είναι και ο τρόπος σκέψης και οι σάπιες τακτικές, όχι μόνο τα ανύπαρκτα συστήματα ασφαλείας. Για να κλείσουμε με το κεφάλαιο αποζημιώσεις, πρέπει να απαντηθεί με κάθε επισημότητα και βεβαιότητα για το αν όποιος συγγενής λάβει την κρατική δεν θα έχει μετά το δικαίωμα να διεκδικήσει δικαστικά περαιτέρω αποζημιώσεις όπως δικαιούται. Ο πατέρας του άτυχου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, έκανε με τα κρεμμυδάκια τους δημοσιογράφους που έγραψαν και έβγαλαν προς τα έξω ότι ο Σπύρος Βούλγαρης ήταν προσωπικός φίλος του Μητσοτάκη. Να δεις τι έγραψε κάποιος συνάδελφός σας από τα νέα. Εγώ ήμουν έτοιμος να πάω να του κάνω μήνυση, να κατέβω κάτω και να γίνει χαμός. Προσωπικός φίλος του Μητσοτάκη, εθελοντή στο γραφείο του Μητσοτάκη, που λέει όχι απλώς ψέματα, είναι ασύστολα ψέματα. Εδώ ο γιος μου δεν προλάβαινε να κάνει τα δρομολόγια πανακάτω με τη δουλειά, δηλαδή δεν προλάβαινε. Ότι ανήκε, ας πούμε, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όπως η οικογένειά μου, εντάξει, αλλά μέχρι εκεί. Όχι τόσο φανατική. Κι αν ήταν αυτός που έγραψε, αν ήταν προσωπικός φίλος του Μητσοτάκη, θα πήγαινε δηλαδή ο γιος μου, εμένα, ξενύχτη να πηγαίνει να δουλεύει. Για να μην ξεχνιόμαστε όμως, δεν είναι ότι το έγραψαν απλώς κάποιοι δημοσιογράφοι. Όταν ο Κυριάκος πήγε στην κηδεία του μηχανοδηγού, υπήρξε μαζική διαρροή προς τα μέσα ενημέρωσης ότι διατηρούσε προσωπική φιλία με τον Σπύρο Βούλγαρη. Αλλά τελικά, όπως αποκάλυψε ο πατέρας του, αυτό ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Μήπως αυτός ήταν τελικά ο λόγος που ο Πρωθυπουργός πήγε στη συγκεκριμένη κηδεία για να πούν ότι είχε προσωπική φιλία με τον μηχανοδηγό και να αναδειχτεί έτσι ένα ανθρώπινο προφίλ, μια προσωπική σύνδεση με τον πόνο των συγγενών που πάντα στο επικοινωνιακό παιχνίδι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι από αυτά που δίνουν πόντους. Την απάντησή του στα πανό που μπαίνουν στα γήπεδα και πολλά από αυτά φέρνουν και το όνομά του έδωσε ο Άρης Πορτοσάλτε που είχε ξεσηκώσει θύελα αντιδράσεων με την φράση του ότι αυτό που συνέβη στα Τέμπη ήταν θυσία. Ο γνωστός δημοσιογράφος επικεντρώθηκε στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός, αλλά όπως λένε οι κακές γλώσσες, παρέλειψε να μιλήσει για τις αντίστοιχες διαμαρτυρίες όπως συμβαίνουν σε όλα τα γήπεδα τις τελευταίες ημέρες και τα συνθήματα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για να μην στεναχωρήσει τον Αλαφούζο. Επαναλαμβάνω, αυτό λένε οι κακές γλώσσες. Ο διαιτητής δεν έπρεπε να αρχίσει τον αγώνα. Σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν συμβαίνουν αυτά. Στην Ελλάδα δεν έχουμε σοβαρούς θεσμούς, δυστυχώς, είπε μεταξύ άλλων ο Άρης Πορτοσάλτε. Ο δημοσιογράφος έκανε δηλαδή κριτική στους θεσμούς που, όπως είπε, δεν λειτουργούν σωστά στην Ελλάδα μόνο και μόνο επειδή δεν κατέβηκε το πανό που τον ενόχλησε, αλλά όλοι οι άλλοι θεσμοί στη χώρα μας λειτουργούν σωστά. Η δημοσιογραφία λειτουργεί σωστά. Όταν δεν ασκεί κριτική στην εξουσία, αλλά προσπαθεί να βάλει πλάτες με επιχειρήματα τύπου ήταν θυσία στα Τέμπη, προφανώς σύμφωνα με τον Πορτοσάλτε, είναι μια σωστή λειτουργία σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Μάλιστα. Όπως επίσης, για να είμαστε αντικειμενικοί, σίγουρα δεν είναι σωστό να απαντώνται όλα αυτά με ύβρις ή με βία. Το θέμα όμως είναι και ποιος οδηγεί τους πολίτες σε τέτοιες οργισμένες αντιδράσεις. Δεν αποτελεί δικαιολογία, είναι όμως η αιτία. Περνάμε στα διεθνή και στην παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank, με την Signature να βαράει και αυτή κανόνη και με απώλειες πολλών εκατομμυρίων για άλλες τράπεζες που ακόμα στέκονται όρθιες. Τα κανόνια και οι τριγμοί έφεραν μεγάλη πτώση και στις ευρωπαϊκές μετοχές,
οι οποίες κατέγραψαν την χειρότερη ημέρα των τελευταίων 3 μηνών. Και ενώ πολλοί αναλυτές μιλούν για οικονομικό τσουνάμι, ίδιο ή και χειρότερο του 2008, οι Financial Times ισχυρίζονται ότι δεν μιλάμε για καταστροφή όπως αυτή των προηγούμενων ετών. Στην ίδια γραμμή είναι και ο Τζο Μπάιντεν που δήλωσε ότι προστατεύονται οι καταθέσεις αλλά όχι οι επενδυτές. Λες και η δεύτερη δεν είναι κομμάτι του τραπεζικού συστήματος. Όσον αφορά στην Ελλάδα, μέσα σε αυτό το περίεργο οικονομικό κλίμα παγκοσμίως, η Κομισιόν αποφάσισε να τερματίσει τα μέτρα στήριξης με την ρήτρα διαφυγής που παρήχε λόγω υγειονομικής και στην συνέχεια ενεργειακής κρίσης. Κοινώς τώρα θα φανεί αν όλο αυτό το διάστημα η οικονομία μας πράγματι πήγαινε καλά όπως διατυμπάνιζε η κυβέρνηση ή θα επιστρέψουμε σε καταστάσεις που θυμίζουν μνημόνια. Στο πρώτο βίντεο που κάναμε για το 2023, 1η Ιανουαρίου, σας είχα αποκαλύψει ότι οικονομικά παγκοσμίως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και μέσα σε αυτή τη χρονιά θα τα βρούμε μπροστά μας. Πρέπει να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ανησυχία που υπάρχει για το οικονομικό και στο εξωτερικό και από εδώ δικούς μας οικονομολόγους και αναλυτές, άσχετα αν δεν το εκφράζουν επισήμως, γιατί με κάποιους από αυτούς έχω μιλήσει, για την Ελλάδα αναφέρομαι, αλλά γενικότερα η μεγαλύτερη ανησυχία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα μπορούσα να πω αν έπρεπε να διαλέξω ένα από αυτά που παρατηρώ, είναι για όλο τον κόσμο το οικονομικό και κατά πόσο αυτό το υπάρχον σύστημα θα μπορέσει να σταθεί όρθιο και όχι να οδηγηθούμε στον γκρεμό. Αυτή είναι λοιπόν η ανησυχία των οικονομολόγων και σύμφωνα με όσα έχουν ήδη εκφράσει επισήμως, τα έχουμε πει πολλές φορές και από εδώ και για διεθνείς αναλυτές, για διάσημους οικονομολόγους, αλλά και σύμφωνα με αυτά που συζητούνται ανεπισήμως, η μεγαλύτερη ανησυχία, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να σας το κρύψω που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι να μην καταρρεύσουν όλα τα οικονομικά συστήματα παγκοσμίως. Ας ελπίσουμε αυτό που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εξελιχθεί όπως το 2008 και να έχουν δίκιο οι Financial Times και ο Biden, εκτός και αν έχει αρχίσει να στρώνεται το χαλί για να περάσουμε αμιγώς σε ψηφιακό νόμισμα. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που πιστεύουν ότι ενώ τα μεγάλα αφεντικά παγκοσμίως οδηγούν το κάθε τι σε ψηφιακή μορφή, ότι μόνο τα μετρητά θα μείνουν απ' έξω και θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πάντα. Μακάρι να έχουν και αυτοί δίκιο. Αυτός ο προβληματισμός βεβαίως ίσως να μην γίνεται πλήρως αντιληπτός από όλους, γιατί εντωμεταξύ εδώ στη χώρα μας έχουμε το πρωτοφανές να μειώνεται συνεχώς ο πληθωρισμός, αλλά οι αυξήσεις κυρίως στα τρόφιμα να συνεχίζονται. Όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ, ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 6,1% για τον Φεβρουάριο από 7% που ήταν τον Ιανουάριο. Ωστόσο, στις τιμές των τροφίμων υπάρχει μια αντίστροφη πορεία. Για παράδειγμα, οι τιμές των κρεάτων εμφανίζουν άνοδο 20%, του ψωμιού σχεδόν 17%, ενώ άνοδος πάνω του 25% καταγράφεται σε γαλακτοκομικά και αυγά. Αν συνεχιστεί αυτό το ράλι αυξήσεων και σε σχέση με το ποσό που προσφέρει το Market Pass, σε λίγο θα πηγαίνουμε να κάνουμε τα ψώνια μας και θα μπαίνουμε και μέσα. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στην με ερωτηματικά άφηξη του πατέρα του μηχανοδηγού που είναι φυλακισμένος στην Τουρκία. Και όλο μας λένε ότι έρχεται, ότι τώρα θα έρθει, τις επόμενες μέρες θα έρθει, αλλά έχουν περάσει περίπου 5 ημέρες και παρόλα αυτά δεν δίνεται καμία ημερομηνία άφηξης του, ούτε κατά προσέγγιση. Ο λόγος περνάει στον συνάδελφο Κοσμά Καραΐσκο και το τουρκικά νέα.gr για να μας μεταφέρει περισσότερες λεπτομέρειες και άλλες ειδήσεις από την Τουρκία. Οι μέρες περνάνε και ο Δημήτρης Ναλμπάντης, ο προφυλακισμένος στην Τουρκία πατέρας του άτυχου μηχανοδηγού που βρήκε τραγικό θάνατο στα Τέμπη, δεν βλέπουμε να φτάνει στην Ελλάδα. Παρά το ότι ήδη πέρασαν 5 μέρες από τότε που διαβάσαμε σε τουρκικά ΜΜΕ πως θα σταλεί στην Ελλάδα, καμία εξέλιξη ακόμη. Οι Τούρκοι τότε είχαν γράψει ότι έχουν στείλει τα έγγραφα στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ποιος φταίει. Η Ελλάδα, φταίνε οι Τούρκοι, μήπως δεν τα έστειλαν. Πάντως το θέμα είναι ότι οι μέρες περνάνε και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Σχετικά με το λόγο για τον οποίο είχε φυλακιστεί ο εν λόγω κύριος,
Να αναφέρουμε απλά ότι σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ είχε προφυλακιστεί για παράνομη εμπορία ουσιών. Ο Ερντογάν συνεχίζει την προεκλογική του εκστρατεία. Φυσικά αυτή γίνεται με τα χρήματα του τουρκικού λαού. Δηλαδή μεταβαίνει παντού με το ελικόπτερο και με συνοδεία αμέτρητων οχημάτων. Υπάρχει εικόνα που τον δείχνει να φτάνει σε συμπόπληκτη περιοχή με 27 οχήματα συνοδείας. Με ασθενοφόρα, με λεωφορείο, με τα πάντα όλα μέσα. Φυσικά όλα αυτά τα πληρώνει ο τουρκικός λαός και αυτός κάνει την προεκλογική του καμπάνια. Εκεί λοιπόν προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση όταν είπε ότι η Τουρκία πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις του σεισμού της 6 Φεβρουαρίου. Με επιτυχία. Δηλαδή είχαν ως τώρα επίσημα κοντά στους 50.000 ανθρώπους που επιβίωσαν. Δηλαδή αν δεν ήταν επιτυχία, ποιο θα ήταν? Φυσικά η κατάσταση αποδίδεται καλύτερα από μια δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο Σουηλού, ο οποίος είπε πως έκανε έκκληση μάλλον ο άνθρωπος για να σταλούν κάλτσες και φόρμες. Προσέξτε, αυτοί που προγραμμάτιζαν επαφή με το φεγγάρι, τώρα βγήκε ο Υπουργός Εσωτερικών και είπε ότι ζητάμε να σταλούν κάλτσες και φόρμες για τα παιδιά και για τους ενήλικους. Η κατάσταση νομίζω είναι όπως την περιγράφει και όπως καταλαβαίνει ο καθένας μας. Ανακοινώθηκε ότι 15 και 16 Μαρτίου θα γίνει στη Μόσχα τετραμερής σύνοδος ανάμεσα στη Τουρκία, Ρωσία, Ιράν και Συρία. Πρόκειται για επίσημη ουσιαστικά επαφή της Συρίας με την Τουρκία. Ως τώρα δεν είχαν. Είχαν μόνο σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Και το θέμα φυσικά θα είναι το Συριακό. Βλέπουμε πάντως ότι η Τουρκία συνεχίζει τις πολύ καλές σχέσεις που έχει με την Τουρκία, με τη Ρωσία. Και να θυμίσουμε ότι στο τέλος του προηγούμενου χρόνου η Gazprom, η ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου, είχε αναβάλει τις πληρωμές ύψους 20 δις που χρωστούσε η Τουρκία για φυσικό αέριο, θέλοντας να διευκολύνει την Τουρκία. Τώρα βέβαια, αν η Τουρκία δυσκολευόταν να πληρώσει αυτό το ποσό στο τέλος του προηγούμενου χρόνου, φανταστείτε τι γίνεται τώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι αναδεικνύεται πως η Τουρκία, είτε λόγω επιλογής είτε λόγω ανάγκης, συνεχίζει τις πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Και φυσικά από την άλλη μεριά συνεχίζει να πιστεύει ότι δικαιούται να πάρει τα F-35, τα F-16, μέλη να δούμε τι θα κάνουν οι Αμερικανοί. Η Karsan είναι μια εταιρεία η οποία παράγει στην Τουρκία ηλεκτρικά λεωφορεία και από την οποία δυστυχώς έχουν αγοράσει και αρκετοί δήμοι στην Ελλάδα λεωφορεία, αλλά με δυστυχώς γιατί δεν μπορεί να δίνει λεφτά σε αυτόν ο οποίος απειλεί καθημερινά. Και συνεχίζει την ανωδική της πορεία. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχει καμία τέτοια προσπάθεια, ενώ για παραγωγή λεωφορείων ηλεκτρικών. Κόσμα, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε, αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, πρέπει να κάνετε εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Όσοι το έχετε κάνει ήδη, ελέγξτε αν παραμένετε εγγεγραμμένοι και αν κάνετε σωστά την εγγραφή σας. Από εμένα να έχετε μια πολύ καλή συνέχεια, να είστε καλά, για χαρά.